Μία πρώτη τάξεως ευκαιρία κάθε καλοκαίρι για όλους μας εδώ, τουλάχιστον στο Ηράκλειο, για βραδινές εξορμήσεις πολιτιστικού και όχι μόνο ενδιαφέροντος, αποτελούν διαχρονικά οι εκδηλώσεις που πραγματοποιούνται μέσα στο καλοκαίρι από το Δήμο Ηρακλείου. Τι λέω με αυτό, τι εννοώ με αυτό. Καλοκαίρι 2019, Ηράκλειο, καλοκαίρι 2019, και έχουν ξεκινήσει ήδη εκδηλώσεις και φιλοξενούμε σήμερα στο πλατό της εκπομπής τον καλλιτεχνικό διευθυντή του Δήμου Ηρακλείου, τον κύριο Γιώργο Αντωνάκη. Κύριε Αντωνάκη, καλώς ήρθατε. Καλησπέρα κύριε Κουμαντάκη, καλησπέρα και στους τηλεθεατές. Σας ευχαριστούμε του που είστε TV. Εδώ, γιατί νομίζω θα δώσετε ένα κέριο στίγμα, ένα σημαντικό στίγμα των εκδηλώσεων, των φετινών εκδηλώσεων, και να δούμε τελικά αν διαφοροποιείται κάτι σε σχέση με πέρυσι. Και από ό,τι έχω ξεφυλίσει και το συγκεκριμένο βιβλιαράκι όλες αυτές τις μέρες, το πρόγραμμα των εκδηλώσεων, νομίζω φέτος έχετε σπάσει κάθε ρεκόρ. Μιλάμε για 160 εκδηλώσεις, και βέβαια ας μην τα λέω εγώ, θέλω να τα πείτε εσείς. Και θέλω να μου πείτε ποια είναι η φιλοσοφία περισσότερο που θέλετε να περάσετε φέτος μέσα από όλες αυτές τις εκδηλώσεις. Να πούμε καταρχήν ότι ο Δήμος Ηρακλείου για το καλοκαίρι έχει προγραμματίσει τρεις θεσμούς πολιτιστικούς. Ξεκινώντας από το καθοδόν, το οποίο βέβαια λόγω εκλογών μεταφέρεται για 20 του Σεπτέμβρη. Το Ηράκλειο καλοκαίρι 2019, έναν θεσμό που ξεκινάει από την εποχή του Χατζηδάκη μέχρι και σήμερα, και βεβαίως το καινούριο θεματικό φεστιβάλ που επιμελείται η Αντιδήμαρχος κυρία Πλεύρη, το Κρήτη, μια ιστορία, 5+1 πολιτισμοί. Το φετινό φεστιβάλ, όπως είπατε, αποτελείται από 160 εκδηλώσεις συν 55 προβολές ταινιών στο δημοτικό κινηματογράφο. Ένα, πιστεύω, πολύ θετικό βήμα του Δήμου Ηρακλείου, μια και όπως γνωρίζετε οι θερινοί κινηματογράφοι δυστυχώς δεν υπάρχουν πλέον στην πόλη μας. Παλαιότερα τα θυμούνται οι Ηρακλειώτες, τουλάχιστον 15 θερινοί κινηματογράφοι. Σήμερα υπάρχει μόνο η Βιθλεέμ. Έτσι νιώθουμε μεγάλο βάρος στην επιλογή των ταινιών και στην οργάνωση αυτών των ταινιών, και που βεβαίως οι Ηρακλειώτες, όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος πιστεύω ότι θα γεμίσουν το θερινό σινεμά. Έχουμε πολύ καλές επιλογές και ταινίες προβολής 2019, αλλά και αφιερώματα σε παλαιότερες ταινίες. Ξεκινάμε τη Δευτέρα που έρχεται, 15 του μήνα. 15 υπάρχει του μήνα, έτσι, 15. Εγώ ξεφυλίζω ήδη είναι το πρόγραμμα, πίσω το πρόγραμμα των εκδηλώσεων. Του φεστιβάλ είναι λίγο πιο πίσω των ταινιών, μετά το... Των ταινιών. Ωστόσο, έτσι πέφτω πάνω σε κάποιες εκδηλώσεις πέρα από το κομμάτι του κινηματογράφου του θερινού, που σίγουρα είναι μια θετική εναλλακτική πρόταση. Ακριβώς. Πλέον για τους Ηρακλειώτες. Με πολύ φθηνό εισιτήριο, με πολύ φθηνό εισιτήριο. 3 ευρώ. Και νομίζω χτυπήσατε φλέβα, γιατί εντάξει, γνωρίζουμε όλα τα οικονομικά δεδομένα ποια Ακριβώς. είναι. Και όχι μόνο είναι φθηνό το εισιτήριο, αλλά νομίζω υπάρχουν και κάποιες εκδηλώσεις που θα γίνουν φέτος το καλοκαίρι δωρεάν. 50 το αριθμό, έτσι να δώσουμε έτσι τη δυνατότητα σε όλους τους Ηρακλειώτες να ανέβουν στα κυποθέατρά μας τώρα το καλοκαίρι και να παρακολουθήσουν εκδηλώσεις μουσικής, θεάτρου, παραδοσιακές εκδηλώσεις, παιδικές για τα παιδιά. Και βεβαίως έχουμε πολύ καλό θέατρο, αρκετές παραστάσεις θεάτρου, παραστάσεις οι οποίες έρχονται αμέσως μετά την Επίδαυρο ή το Ηρώδιο, μεγάλες παραγωγές όπως ο Ιδίποδας Τύρανος, οι Νεφέλες, όλες αυτές οι παραγωγές αφού θα παρουσιαστούν στην Επίδαυρο έρχονται σε μία περιοδία σε όλη σχεδόν την Ελλάδα και βεβαίως στο Ηράκλειο. Κορυφαίοι ηθοποιοί πάλι θα κάνουν το πέρασμά τους. Ακριβώς. Είτε από το Κυποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης, έτσι. Ναι, βεβαίως, και ηθοποιοί, και φέτος έχουμε και αρκετές συναυλίες. Ξεκινώντας από την Παρασκευή που έχουμε τον Μαχαιρίτσα με τον Πορτοκάλογλου. Στη συνέχεια την άλλη Φαίνεται Τρίτη. Δυναμικά δηλαδή, βεβαίως, στο κομμάτι των εκδηλώσεων. Τους δικούς μας, τους Χαΐνιδες. Έχουμε συναυλία και μάλιστα με ελεύθερη είσοδο που συνδιοργανώνεται από την περιφέρεια Κρήτης με τον συνθέτη τον Γιάννη τον Μαρκόπουλο. Έχουμε συναυλίες με την Τσαλιγοπούλου, με την Πρωτοψάλτη, με τη Βελεσιώτου, με τον Χατζή και τον Χατζηγιάννη. Αρκετές λοιπόν προτάσεις για το φετινό καλοκαίρι μαζί με το καλό θέατρο, συναυλίες γνωστών τραγουδιστών, και να τονίσουμε ότι
Φέτος συμμετέχουν 100 περίπου σχήματα καλλιτεχνικά, πολιτιστικά από ντόπια σχήματα. Από το Ηράκλειο, από την Κρήτη. Ηράκλειο, την Κρήτη γενικότερα. Πολύ καλό γι' αυτό. Είναι, θεωρώ ότι αυτό το φεστιβάλ πρέπει και είναι ένα βήμα έκφρασης για όλους τους ντόπιους καλλιτέχνες. Έτσι λοιπόν και βλέπουμε, διαπιστώνουμε ότι κάθε χρόνο αυτές οι εκδηλώσεις των ντόπιων σχημάτων είναι ακόμα πιο ποιοτικές. Κάθε χρόνο συζητάμε και με τους Ηρακλειώτες σε καταπληκτικές βραδιές είτε θεάτρου είτε μουσικής και χορού αποτελούμενες από καλλιτέχνες δικούς μας. Ο κόσμος που αγκαλιάζει, κύριε Αντωνάκη, τις εκδηλώσεις και επειδή είστε ένας άνθρωπος που έχει ζήσει όλα αυτά τα χρόνια τη μετάλλαξη, το μετασχηματισμό των καλοκαιρινών εκδηλώσεων, γιατί κάθε χρόνο βλέπουμε και κάτι διαφορετικό, κάτι πρωτοποριακό, κάτι εναλλακτικό για την πόλη μας που δεν μας έχετε συνηθίσει. Πώς νιώθετε κι εσείς, γιατί νομίζω και η συμβολή σας αποδεικνύει τελικά καθοριστική στην αλλαγή των γεγονότων. Τι να πω, εγώ από τη μια είναι αλήθεια ότι είναι μια πιεστική περίοδος γιατί υπάρχει πολύ άγχος και πρέπει να συντονίσω πολλά πράγματα ταυτόχρονα και ξέρετε και οι καλλιτέχνες έχουν τις ιδιαιτερότητές τους όπως και πολλοί από τους θεατές. Έτσι λοιπόν, έχοντας αυτή την εμπειρία, δεν σας κρύβω ότι είναι μια δύσκολη περίοδος για μένα, αλλά από την άλλη πολύ ουσιαστική. Τελειώνοντας κάθε χρόνο το φεστιβάλ, νιώθω μεγάλη ικανοποίηση που δεν έχουμε κάτι έκτακτο, που υπάρχουν καλά σχόλια, τα περισσότερα βεβαίως υπάρχουν και τα αρνητικά, γιατί έχουμε κάποιες νοοτροπίες καμιά φορά που σχολιάζονται αρνητικά, όπως το να πάμε πιο μπροστά και να κρατήσουμε 10 θέσεις με τα σακάκια μας και έρχεται ο άλλος και δεν μπορεί να καθίσει. Είναι κάποιες νοοτροπίες, ναι, που νομίζω και αυτές θα διορθωθούν κάποιες. Ή που καπνίζουν κάποιοι, ας πούμε, μέσα στο θέατρο, ή που έχουν τα κινητά και μιλάνε. Όλα αυτά λοιπόν τα οποία τα ζούμε καθημερινά, προσπαθούμε με έτσι ένα ωραίο τρόπο, μερικές φορές και με χιούμορ, να πούμε στον κόσμο ότι είναι μια διαφορετική ατμόσφαιρα όταν έρχεται κάποιος να παρακολουθήσει μια κλασική μουσική βραδιά. Έτσι, χρειάζεται ένα σεβασμός για να απολαύσει καλύτερα και αυτός το θέαμα αυτό. Τέλος πάντων, νομίζω ότι κάθε χρόνο είμαστε και καλύτερα. Αυτό βλέπω με την πάροδο του χρόνου, μαθαίνουμε σε πολλά πράγματα και αυτός είναι και ο στόχος άλλωστε. Έτσι, ότι θα πρέπει μέσα από αυτές τις εκδηλώσεις, μέσα από την επικοινωνία που έχουμε και με τους καλλιτέχνες αλλά και μεταξύ μας. Ξεχνάμε ότι κάθε βράδυ 3.000 περίπου θεατές Ηρακλειώτες βρίσκονται στα τείχη. Στο Κυποθέατο το Μεγάλο, 1.500 με 2.000 άτομα, θα δούμε φίλους, θα δούμε γνωστούς, θα επικοινωνήσουμε. Όλοι μαζί θα παρακολουθήσουμε μια παράσταση. Είναι κάτι πολύ σημαντικό. Είναι πολύ σημαντικό γιατί και όπως το λέτε κι εσείς, όποιες εκδηλώσεις και αν γίνονται κάθε βράδυ, καθημερινά μέσα στο καλοκαίρι, φέρνουν κοντά τους πολίτες του Ηρακλείου. Κάτι το οποίο το έχουμε ανάγκη. Νομίζω αποξενωθήκαμε λίγο μεταξύ μας όλα αυτά τα χρόνια με όλες αυτές τις συγκυρίες οικονομικές και μη. Και να λοιπόν που έρχονται εκδηλώσεις όπως και αυτές και μας φέρουν επίσης ένα βήμα πιο κοντά όλους. Έτσι, αυτό είναι το τελικό αποτέλεσμα που μετράει. Το να μέσα από αυτές τις εκδηλώσεις να έχουμε μεγαλύτερη ανοχή, αν θέλετε, σε κάποια θέματα διαφορετικότητας ή να μην αντιδρούμε τόσο γρήγορα, γιατί συνήθως έτσι γίνονται όλα και οι παρεξηγήσεις και πολλές φορές με αποτελέσματα πολύ άσχημα. Έτσι. Να αντιδράσουμε, λέει, γιατί με κοίταξε κάποιος παράξενα από το αυτοκίνητο, έγινε προχθές ένα γεγονός πολύ άσχημο, γιατί κάποιος κοίταξε άγρια. Αυτές τις μικρές λοιπόν λεπτομέρειες της καθημερινότητάς μας, έρχεται ο πολιτισμός, έρχεται η επαφή, η επικοινωνία, να τις διώξει, να δώσει λύσεις. Λοιπόν, έπεσα πάνω ξεφυλίζοντας το πρόγραμμα σε μια παράσταση, Άχε Ξενιτιά, που είναι σε σκηνοθεσία δική σας, Γιώργο Αντωνάκη, και κείμενα Νίκης Ρουλινού. Μιλήστε μας λίγο και για τη συγκεκριμένη παράσταση, πραγματικά, που είναι στις 30-31 Ιουλίου
Και μία και δύο. Και μία και δύο. Τέσσερις παραστάσεις. Τέσσερις παραστάσεις. Πραγματικά είμαι πολύ έτσι χαρούμενος που συμμετέχω σε αυτή την ομάδα των ντόπιων καλλιτεχνών, όπως είπα πριν. Εξαιρετική μουσική από τους καλύτερους που λειτουργούν χρόνια, δραστηριοποιούνται στην πόλη μας, αλλά όχι μόνο, και στην Αθήνα σε μεγάλες συναυλίες, με στόχο να δώσουμε φέτος στους Ηρακλειώτες και όχι μόνο μία εκδήλωση η οποία ουσιαστικά είναι ένα χρονικό για την μετανάστευση των Ελλήνων, ξεκινώντας από το 1905-10 στην Αμερική, τους πρώτους, στη συνέχεια στον Καναδά, στην Αυστραλία, με τις νύφες που πηγαίνανε, καραβιές ολόκληρες, για να παντρευτούν εκεί οι Ελληνίδες. Όλα αυτά αποτυπώνονται μέσα στη θεατρική έχουμε παράσταση. Και βίντεο με πραγματικές εικόνες. Στη Γερμανία αργότερα, στο Βέλγιο, στη Νότιο Αφρική και βεβαίως στους ναυτικούς μας. Και ολοκληρώνεται αυτό το διπορικό με τη σημερινή ξενιτιά, εισαγωγικά, με τους δικούς μας ανθρώπους, με τα παιδιά μας πλέον, που δεν πηγαίνουν με μία από τη φτώχεια, με μία άδεια βαλίτσα, αλλά πηγαίνουν με μία γεμάτη βαλίτσα από διπλώματα, από διδακτορικά και μεταπτυχιακά, γιατί δεν μπορεί αυτή η πατρίδα να τους κρατήσει εδώ. Και έχουμε γεμίσει τις πρωτεύουσες της Ευρώπης, της Αμερικής, με επιστήμονες. Αυτό πρέπει κάποια στιγμή να τελειώσει. Αυτή η μετανάστευση, η οποία είναι πιο σκληρή από όλες. Γιατί παίρνει ό,τι καλύτερο έχει η χώρα μας και εμείς μέσα από το Skype προσπαθούμε να έρθουμε σε επαφή με τα παιδιά μας. Έτσι, είναι μια καινούργια κατάσταση που βιώνουμε, αλλά που δεν είναι λιγότερο έτσι σκληρή από εκείνη την εποχή που έγραφε ο μετανάστης από τη Γερμανία, αγαπημένη μου μητέρα, υγείαν έχω, υγείαν ποθώ και δια εσάς. Έτσι. Έτσι. Τώρα τα λέμε ζωντανά και λέμε τι έφαγες παιδί μου, και λέμε να ήταν δίπλα μας, να είχε ένα πιάτο γεμιστά μέσα από τις σοκοφρέτες που τρώει εκεί που βρίσκεται. Νομίζω δώσατε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο έτσι μία μόνο πτυχή των όσων μπορεί κανείς να παρακολουθήσει μέσα από τη συγκεκριμένη παράσταση. Το ξαναλέω για μία ακόμα φορά, υπογραμμίζω. Παράσταση «Αχ, η ξενιτιά», 30-31 Ιουλίου, 1-2 Αυγούστου, στο Κυποθέατρο, κύριε Αντωνάκη. Και στο μικρό Κυποθέατρο, ο Μάνος Χατζηδάκης. Μάλιστα. Ναι, ναι. Λοιπόν, κύριε Αντωνάκη, δυστυχώς ο χρόνος ήταν περιορισμένος. Κάπου εδώ πρέπει να ολοκληρώσουμε τη συζήτηση. Είμαι σίγουρος ότι θα τα ξαναπούμε κάποια στιγμή. Καλή δύναμη. Και πάντα να φροντίζετε να ανανεώνετε αυτό το πολιτισμικό προϊόν, το οποίο αν δεν είναι δωρεάν, που βλέπουμε σε πολλές περιπτώσεις, που το λέω επίσης για να το ακούσουν οι τηλεθεατές, υπάρχει ένα μικρό αντίτιμο, αλλά πάντα προς όφελος του πολιτισμού, προς όφελος των κατοίκων αυτής της πόλης και του επίπεδου που πρέπει να αποκτήσουμε. Σας λοιπόν, ευχαριστώ πολύ, κύριε Κουμαντάκη. Να είστε καλά. Καλό καλοκαίρι σε όλους, με υγεία. Καλή συνέχεια. Πάμε